προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας. We're trying to to support an economy that will be very strong and go toward other countries. Έτσι ώστε να απαντήσουμε στο πρόβλημα της κρίσης που έχουμε. And try to solve the problem. Να τονίσω ότι η Πέλα θα σας δέχεται πάντα. And I will always be here to meet you. Θα χαίρεται να σας φιλοξενούμε εδώ στους αρχαίους, δοξασμένους και όμορφους τόπους μας. I'm not afraid. Το Γιώργιο Μιχαήλ Φρατζή από το Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν. Γιατί βρίσκεστε στην Ελλάδα επανειλημμένος κάθε καλοκαίρι εσείς? Είναι το 7ο θερινό πρόγραμμα που οργανώνουμε μέσω του Πανεπιστημίου του Ντάρουιν, όπου φέρνουμε φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιό μας από διάφορα αυστραλιανά πανεπιστήμια με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Είναι το 7ο κατά σειρά και το 5ο κατά σειρά πρόγραμμα που ερχόμαστε στη Μακεδονία. Αυτό το πρόγραμμα από πού χρηματοδοτείται, πώς χρηματοδοτείται αυτό? Το πρόγραμμα τα τελευταία 4 χρόνια χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν, από την κυβέρνηση του Ντάρουιν, από τους τοπικούς φορείς του Ντάρουιν, από την Επιτροπή Φίλων Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού, από την ελληνική κοινότητα του Ντάρουιν, από τον ελληνικό μακεδονικό σύλλογο του Ντάρουιν, με το συντοπίτη σας εδώ πρόεδρο κύριο Ευστράτιο Πούλο. Οι φοιτητές πληρώνουν μόνο τα εισιτήριά τους να έρθουν. Όλα τα άλλα, διαμονή, διατροφή, θα καλύπτει το πρόγραμμά μας με τους χορηγούς που έχουμε από την Αυστραλία. Στη Μακεδονία, σε ποια σημεία πήγατε με τους μαθητές? Στη Μακεδονία μένουμε. Πήγατε ή θα πάτε κιόλας? Μένουμε στην Πιπεριά. Έχουμε πάει μέχρι τώρα στο Μουσείο της Πέλλας, έχουμε πάει στη Βεργίνα, έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο, έχουμε πάει στον Λευκό Πύργο, πήγαμε χθες στα Μετέωρα, πήγαμε στην Μίεζα, στη σχολή του Αριστοτέλη, και ακόμα τώρα έχουμε συγκεντρώσει αρκετό υλικό από όλους αυτούς τους χώρους και οι μαθητές μας θα συγκεντρώσουν, θα καθίσουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο να τελειώσουν κάποιες ταινίες μικρού μήκους που συγγράφουν, που θα πρέπει να παρουσιάσουν για τα θέματα αυτά που είπα. Τι κερδίζουμε εμείς για την ιστορία της Ελλάδος από αυτούς τους επισκέπτες εδώ φέρνετε εσείς? Η σύνθεση της ομάδας μας φέτος είναι μεικτή. Έχουμε φοιτητές ελληνικής αλλά και φοιτητές μη ελληνικής καταγωγής. Όλοι αυτοί είναι πρεσβευτές, πρέσβεις της Ελλάδος στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι χώρα φιλική προς την Ελλάδα και τα παιδιά αυτά, οι φοιτητές αυτοί που όπως είδατε οι ηλικίες ποικίλουν από 18 μέχρι 75 ετών. Έχουμε Αυστραλούς, έχουμε Ιρλανδή φοιτήτρια, έχουμε Ιταλό καθηγητή. Όλοι αυτοί οι φοιτητές είναι οι πρέσβεις των ελληνικών δικαίων στην Αυστραλία. Με λένε Ταουσίφ Μοχάμεντ. Και είσαι από πού? Είμαι από το Αυστραλία. Είμαι από την Αυστραλία. Ναι. Μαθαίνω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο για 3-4 χρόνια τώρα. Ναι. Και σπουδάζω Μέγας Αλέξανδρο και ιστορίες στο Charles Down και επισκέφτηκα Πέλα, Βεργίνα, Μιέζα, όλα Μακεδονία, ναι. Πότε ήρθες Μιέζα εδώ, πέρσι, φέτος? Ναι, πέρσι, ναι. Πέρσι. Ναι. Και αυτό τι σου δημιούργησε για να κάνεις την ταινία? Γιατί έκανες την ταινία για τον Μέγα Αλέξανδρο? Αυτό είναι is interesting. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, ναι. Και η ιστορία και η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραίο και ναι, μου άρεσε. Ναι. So. Τι σε εντυπωσίασε από τα μουσεία που πήγες? What did impress you on the museums? Στο αρχαία λογικά, like archaeological. Αρχαιολογικά, ναι. Αρχαιολογικά και Δημήτρη, our guide. Ο συνοδός μας. Συνοδός μας, ναι, αυτό είναι. Knows what he's doing. Ξέρει τι κάνει, ναι. Ξέρει τι κάνει, ναι. Ναι, εντάξει, ωραίο. Ωραία. Η επόμενη σου δουλειά ποια μπορεί να είναι από φιλμ? Τι θα είναι το επόμενο φιλμ που θα κάνεις? Τώρα η Μικρασία καταστροφή τώρα. Με ερώτησεις, με
Στρατοπούλου μαμά τους. Συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις. Κύριο Λαζαρίδη. Και κύριο Λαζαρίδης από, στο, από τον... Σοσάνδρα. Του, Σοσάνδρα στην μακριά κοντά στη Κωνσταντινούπολη. Mm. Και αυτοί... Ήταν πρόσφυγες. Πρόσφυγες, ναι, από την Σμύρνα. Ναι, εντάξει. Στη Νέα Σμύρνη πήγες εσύ? Όχι. Όχι. Δεν πήγες. Θα χρησιμοποιήσεις εικόνες που θα βρεις στο ίντερνετ? Πώς? Όχι. Να... I'll take the pictures. Ο ίδιος παίρνει τις φωτογραφίες. Ο ίδιος παίρνει, ναι. Ο ίδιος παίρνει. Πήρε φωτογραφίες και συνεντεύξεις ο ίδιος από τους... Και η εργασία θα είναι δίγλωση. Όλα, ελληνικ... όλα φωτογραφίες, εικόνες, βιντεό είναι δικό μου. Ναι. Δικιά του. Ναι. Σκέφτεσαι ότι πρέπει να ασχοληθείς πιο δυναμικά με την ιστορία αυτή που έχει σχέση με την Ελλάδα? Θα ασχοληθείς περισσότερο με την ιστορία. Είναι σημαντικό για, για φοιτητές, for the students. Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να ασχοληθούν με την ιστορία. Ναι. Ονομάζομαι Νικόλας Οικονόμος. Από πού είσαι, πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην Αδελαϊδα. Τι αλλά... κάνεις εκεί, τι σπουδάζεις? Σπουδάζω να γίνω φαρμακοποιός. Ω, και τώρα τι έχεις να μας πεις εσύ που έρχεσαι, πρώτη φορά έρχεσαι στην Ελλάδα? Όχι πρώτη φορά, αλλά πρώτη φορά με το group αυτό. Ναι. Και μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ τώρα, γιατί μαθαίνω ελληνικά πιο καλά και θα έρθω ξανά στην Ελλάδα και μπορώ να μιλάω τα ελληνικά πιο καλά όταν έρθω ξανά. Οι παππούδες σου από πού ήταν, οι γονείς σου παππού, από πού είναι αυτοί? Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αδελαϊδα, αλλά είναι από την Κάλυμνο. Ναι. Και η μητέρα μου γεννήθηκε στην Ήμβρο και ήρθε στην Αυστραλία όταν ήταν 14 χρονών. Την Κάλυμνο πήγες? Ναι, τώρα, τώρα ήρθαμε από την Κάλυμνο. Τώρα πού είναι πιο καλά, στην Κάλυμνο ή στην Έδεσα, εδώ στο Πέλα? Α, πολύ δύσκολα. Και τα δύο μου αρέσουν, δεν ξέρω. Και τα δύο, ε? Ναι. Άμα θα έρθεις την άλλη φορά, πού θα έρθεις, στην Πέλα ή στην Κάλυμνο? Θα πάω παντού, όταν έρθω ξανά. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια όλων αυτών των εθελοντών Ελλήνων από την Αυστραλία που έρχονται εδώ, που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Να τους φιλοξενήσουμε και να τους παρουσιάσουμε τις ομορφιές όχι της χώρας μας μόνο, ιδιαίτερα της Πέλλας, της γενέτειρας χώρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φιλοξένησα για άλλη μια φορά στην Έδεσα, στην Πανέμορφη Έδεσα και μείναν ενθουσιασμένοι, με πολλές υποσχέσεις ότι θα έρχονται συνεχώς, κάθε χρόνο. Βέβαια, με απόσπασα και την υπόσχεση να πάω του χρόνου και εγώ, 8-9 Ιουνίου, που έχω μια πολύ μεγάλη γιορτή, όπου θα στήσουμε και ένα περίπτερο με προϊόντα που παράγονται από την Πέλα και από την Μακεδονική Γη. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε και θα το καταφέρουμε και ελπίζω αυτή η συνάντηση να έχει και ωφέλη που αφορούν την εξωστρέφεια της οικονομίας του περιοχής μας.